Είπαμε και χθες στην Επιτροπή ότι το πρωτόκολλο ένταξης της Βόρειας Μακεδονίας πλέον στο ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι τυπικό και διαδικαστικό. Είναι η ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών, είναι ο λόγος που οδήγησε στη Συμφωνία των Πρεσπών και είναι και η αιτία της βιασύνης με την οποία γίνεται η συζήτηση και η κύρωση του πρωτοκόλλου ένταξης και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και αποτελεί την απόδειξη ότι ο βασικός στόχος αυτής της συμφωνίας ήταν αυτό ακριβώς. Να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσει η Ευρωατλαντική ολοκλήρωση στα Δυτικά Βαλκάνια, να δυναμώσει η παρουσία του ΝΑΤΟ και να αποδυναμωθεί η επιρροή άλλων ισχυρών κρατών όπως είναι της Ρωσίας, της Κίνας και ούτω καθεξής. Όπως το λέει και η έκθεση του State Department για την Ελλάδα, ότι η Ελλάδα συμβάλλει στην αποδυνάμωση της κακοήθους επιρροής της Ρωσίας και της Κίνας. Ενώ η επιρροή των ΗΠΑ είναι καλοήθης επιρροή. Αυτό κάνετε και σήμερα. Και δεν το κάνετε μόνο σήμερα. Γιατί υπάρχει και η άποψη που λένε ορισμένοι από το ΣΥΡΙΖΑ, το ότι εν πάση περιπτώσει, αν είναι να λυθεί ένα διμερές ζήτημα, τι να κάνουμε, ας δεχτούμε και το ΝΑΤΟ. Πριν 2 χρόνια στηρίξατε και την ένταξη του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, με τον οποίο η Ελλάδα δεν είχε διμερείς διαφορές. Άρα λοιπόν η ενδυνάμωση, η ισχυροποίηση του ΝΑΤΟ είναι πλέον στρατηγική σας επιλογή και έχετε αναλάβει και ρόλο σημεοφόρου στην προώθηση των Αμερικανονατοϊκών σχεδιασμών. Και οι εξελίξεις δεν τελειώνουν εδώ. Υπάρχουν ανοιχτά μέτωπα, θα υπάρξουν αλυσιδωτές αντιδράσεις, υπάρχουν σφοδροί ανταγωνισμοί στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, ανταγωνισμοί για τα μερίδια των αγορών, τις πρώτες ύλες, τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας και ανταγωνισμοί οι οποίοι έχουν πάρει και το χαρακτήρα πλέον ανοιχτής στρατιωτικής διάταξης, πολεμικών προετοιμασιών και σεναρίων για γενικευμένες σειράξεις. Αρκεί να δει κανείς τις στρατιωτικές ασκήσεις που κάνει το ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή και των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, αρκεί να δει κανείς το σχέδιο ετοιμότητας του ΝΑΤΟ, ότι πρέπει μέσα σε 30 μέρες να είναι έτοιμα 30 πλοία μάχης, 30 βαρέως ή μεσαίου οπλισμού τάγματα και 30 αεροπορικές μοίρες, ή αρκεί να δει κανείς την πρόσφατη αποχώρηση των ΗΠΑ της Αμερικής από τη συμφωνία με τη Ρωσία για τα πυρηνικά όπλα μέσου βεληνικούς μετά από 30 χρόνια, γιατί ως γνωστόν η συμφωνία αυτή υπογράφει με τη Σοβιετική Ένωση. Άρα λοιπόν ξαναλέμε ότι όποιος είναι πολύ αφελής ή όποιος κοροϊδεύει συνειδητά δεν βλέπει πού πάει η όλη κατάσταση. Εμείς ως ΚΚΕ θα επιμείνουμε να αναδεικνύουμε με κάθε τρόπο και με τις δυνάμεις που έχουμε αυτό το πολύ επικίνδυνο για τους λαούς σκηνικό που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή, όπως επίσης θα επιμείνουμε να αναδεικνύουμε και το ρόλο ταχυδρομείου αγγελιοφόρου του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μια κυβέρνηση η οποία αποδέχτηκε και στήριξε όλες τις αποφάσεις του ΝΑΤΟ μέχρι και για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα, που συμμετείχε και συμμετέχει με ελληνικές ένοπλες δυνάμεις σε στρατιωτικές ασκήσεις και άλλες αποστολές εκτός συνόρων, που κρατάει τις στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ στο ύψος των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που επί ημερών της πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη διεύρυνση και επέκταση των Αμερικανονατοϊκών βάσεων, Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα και ούτω καθεξής. Και επειδή ακριβώς έχετε αναλάβει τέτοιο ρόλο, γι' αυτό και η κυβέρνηση παίρνει με κάθε ευκαιρία τα εύσημα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ ότι επί δική της θητείας οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις περνάνε την καλύτερη τους φάση, το μήνα του μέλητος. Το δυστύχημα βεβαίως για σας είναι ότι ένας κόσμος, ιδιαίτερα ένας κόσμος αριστερός, προοδευτικός, πραγματικά προοδευτικός και όχι αυτά τα απομεινάρια της παλιάς σοσιαλδημοκρατίας που μαζεύεται και τους βαφτίζεται προοδευτικούς, ένας τέτοιος κόσμος που έχει ιστορική μνήμη αντιλαμβάνεται και το ρόλο που έχετε αναλάβει. Και για να απαντήσετε σε αυτόν τον κόσμο, τι λέτε, αυτό που είπατε χθες στην Επιτροπή, η κυβέρνηση διαστόματος του κυρίου Κατρούγκαλου, που ήταν
κατά τη γνώμη μας, ένα μνημείο πολιτικής σύψης. Είπε η κυβέρνηση, η αριστερά λέει στο παρελθόν, έκανε κριτική στο ΝΑΤΟ, Προσέξτε, και η σημειολογία των λέξεων έχει τη σημασία της. Έκανε κριτική. Η αριστερά, το εργατικό λαϊκό κίνημα, δεν έκανε κριτική στο ΝΑΤΟ. Πολεμούσε το ΝΑΤΟ με όλες τις δυνάμεις και είχε ματώσει σε αυτό τον αγώνα. Όπως επίσης, είπε χθες η κυβέρνηση, η αριστερά έκανε κριτική επί ψυχρού πολέμου. Μετά το 1991, το εργατικό λαϊκό κίνημα υπέστειλε τη σημαία του αγώνα ενάντια στο ΝΑΤΟ, όταν μάλιστα το ΝΑΤΟ αποθρασύνθηκε ακόμη περισσότερο, επειδή έλειψε και το αντίπαλο δέος που ήταν η Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο, Ιράκ, Γιουγκοσλαβία, Λιβύη, Συρία και ούτω καθεξής. Να γιατί λέμε ότι αυτά που λέει η κυβέρνηση είναι δηλητήριο, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές, γιατί εκτός του ότι είναι τελείως ανιστόρητα, καλλιεργεί και την άποψη ότι είναι σήμερα ντεμοντέ, ξεπερασμένο να παλεύεις ενάντια σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς. Αφού τα προηγούμενα χρόνια είχατε προβάλει το σύνθημα παροδία για διάλυση του ΝΑΤΟ, αυτοδιάλυση δηλαδή, αυτοκαταστροφή, γιατί πραγματική διάλυση του ΝΑΤΟ μπορεί να υπάρξει μόνο όταν κάθε λαός επιλέξει το δρόμο της αποδέσμευσης από αυτές τις λικοσυμμαχίες. Αφού λοιπόν είχατε για χρόνια αυτό το σύνθημα γελιογραφία, σήμερα το εγκαταλείπετε και αυτό, λογικό είναι, επόμενο είναι, συμμετέχετε στην εγκληματική πολιτική, στηρίζετε την εγκληματική πολιτική στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Ό,τι ακριβώς έλεγαν τα προηγούμενα χρόνια η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, εθνικό συμφέρον, ο κίνδυνος της απομόνωσης, ο μη μοναχικός δρόμος, ο ρεαλισμός, όλα αυτά που λέγανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όταν ασκούσαμε κριτική για τη φιλονατοϊκή τους πολιτική, όλα αυτά τα επαναλαμβάνεται μέχρι κεραίας σήμερα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Και εδώ φαίνονται ξεκάθαρα και ποιες είναι και οι πραγματικές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Τι εννοείτε εσείς και όλοι οι υπόλοιποι εθνικό συμφέρον και τι εννοούμε εμείς εθνικό συμφέρον. Εσείς ως εθνικό συμφέρον εννοείτε τη γεωστρατηγική αναβάθμιση της χώρας, δηλαδή την αναβάθμιση τμήματων του κεφαλαίου της χώρας που θέλουν μερίδιο από το πιάτσικο που διεξάγεται σε βάρος των λαών της περιοχής, από τις ενεργειακές και άλλου είδους συμπράξεις. Αυτό είναι και το περιεχόμενο του συνθήματος που έχετε λανσάρει Ελλάδα ηγετική δύναμη στα Βαλκάνια. Εμείς αντίθετα λέμε ότι τα ανταλλάγματα αυτής της πολιτικής δεν αφορούν το εθνικό λαϊκό συμφέρον, γιατί σε μια κοινωνία που χωρίζεται με τάξεις δεν υπάρχει ενιαίο εθνικό συμφέρον. Εμείς κοιτάμε το εθνικό συμφέρον του λαού. Ούτε φυσικά αυτή η πολιτική προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Το ακριβώς αντίθετο, η Ελλάδα μετατρέπεται σε προκεχωρημένο φυλάκιο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και μπαίνει στο επίκεντρο των οξυμένων ανταγωνισμών στην περιοχή. Η Συμφωνία των Πρεσπών ήταν ένας κρίκος στη συνολική πολιτική σας. Και το πιο επικίνδυνο απ' όλα είναι ότι εμφανίζεται αυτή τη συμφωνία και ως μπούσουλα, ως οδηγό για τη διευθέτηση και άλλων διαφορών που υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το Κυπριακό, κάτι το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη πριν λίγο καιρό. Όταν είναι γνωστό ότι αυτοί οι οργανισμοί, η ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτοί που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή εδώ και 45 χρόνια, όταν είναι γνωστό ότι τα ζητήματα που ανοίγει η τουρκική άρχουσα τάξη έχουν την ανοχή, αν όχι τη στήριξη αυτών των δυνάμεων, που κάθε φορά για τις γκρίζες ζώνες, για τα νησιά, για, κρατάνε στάση Πόντιου Πιλάτου, όταν επίσης είναι γνωστό επίσης ότι μια σειρά σχεδιασμοί για την προσάρτηση του Κωσόβου, για τα σχέδια για Μεγάλη Αλβανία και πάει λέγοντας, έχουν τη στήριξη όλων αυτών των δυνάμεων. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις, όσο κι αν θέλετε να τις ξεπλύνετε, το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι δολοφόνοι των λαών, οι εμπριστές των Βαλκανίων, δεν μπορούν να είναι εγγυητές
της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ανοίγουν αυτές οι δυνάμεις ένα ακόμη μέτωπο, αυτή τη φορά στη Βενεζουέλα, με τα γνωστά προσχήματα που έχουμε ακούσει και άλλες φορές, δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, ανθρωπιστική κρίση, τα οποία οδήγησαν σε άλλες επεμβάσεις στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ και ούτω καθεξής. Τα προσχήματα στη συνέχεια κατέρευσαν και αυτό που αποδείχτηκε ήταν ότι αυτές οι επεμβάσεις δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, εκατόμβεστημάτων, διαμελισμούς κρατών, κύματα προσφύγων, τα οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας. Και ανεξάρτητα από το ποια γνώμη έχει ο καθένας, ποια γνώμη έχουμε κι εμείς για τη διακυβέρνηση στη Βενεζουέλα, μόνο ο λαός της είναι ο αρμόδιος, είναι ο υπεύθυνος για να επιλέξει ποιο πρόεδρο, ποια κυβέρνηση, ποιο σύστημα θα έχει και όχι ο κάθε διεθνής χωροφύλακας, ο κάθε διεθνής νταβατζής που πρωτοστατεί για πραξικοπήματα και απειλεί με ανοιχτές στρατιωτικές επεμβάσεις. Και στο ζήτημα αυτό, όπως και σε πολλά άλλα, φάνηκε για μια ακόμη φορά και η υποκρισία, η ιδιογλωσία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αφού πρώτα έγινε μια δήλωση του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν υπήρχε καμία αναφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στη συνέχεια ήρθαν οι δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών ότι στηρίζει την ομοία ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εσωτερικά της Βενεζουέλας μέσα από τη Διεθνή Ομάδα Επαφής που συμμετέχουν χώρες όπως η Ισπανία που έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Και χθες είχαμε την επίσημη δήλωση στην Επιτροπή του κυρίου Κατρούγκαλου ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συνδιαμορφώσει το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο τελικά λόγω του βέτο της Ιταλίας δεν έγινε αποδεκτό. Έχετε συνδιαμορφώσει δηλαδή τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ανάμειξη, για ομοία ανάμειξη στα εσωτερικά της Βενεζουέλας, όταν μάλιστα οι μισές και πλέον χώρες έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας και υιοθετούν το βασικό αίτημα της αντιπολίτευσης για διενέργεια προεδρικών εκλογών. Και μάλιστα, επειδή πολλές φορές λέτε ποια Ευρώπη θέλουμε, λέτε, απευθύνεται το ερώτημα, θέλετε την Ευρώπη του Σάντσες, του Ισπανού, του Κώστα, του Τσίπρα ή την Ευρώπη του Όρμπαν και της Λεπέν. Λοιπόν, η Ευρώπη του Σάντσες, του Κώστα, διαφόρων άλλων φιλελεύθερων, νεοφιλελεύθερων σοσιαλδημοκρατών είναι η Ευρώπη που προσέτρεξε να στηρίξει το πραξικόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και να στηρίξει και τον Γκουαϊδό ως μεταβατικό πρόεδρο της Βενεζουέλας. Τελειώνω με αυτό. Εμείς θα επαναλάβουμε αυτό που είπαμε και στη συζήτηση για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ότι το διακύβευμα για τους λαούς είναι να μπουν εμπόδια στα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην φυλακιστούν κι άλλοι λαοί σε αυτά τα δεσμά των δολοφονικών οργανισμών, να απαλληφθούν οι αλυτρωτισμοί που εσκεμμένα και συνειδητά παραμένουν, να αντιμετωπιστεί ο εθνικισμός της κάθε πλευράς που αξιοποιείται για αλλαγές συνόρων, αιματοχυσίες και για να περνάει η λογική του Διέρη και Βασίλευε. Αυτό δηλαδή που υπηρετείτε όλοι σας και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ και τα άλλα κόμματα. Εμείς είμαστε στην αντίπερα όχθη, είμαστε με το δικαίωμα και τη δυνατότητα που έχει ο κάθε λαός, οι λαοί, με τη φιλία, την αλληλεγγύη και την κοινή τους πάλη, να αντιπαλεύουν αυτούς τους σχεδιασμούς, να αποδεσμευτούν από αυτούς τους υπεριαλιστικούς οργανισμούς και να γίνουν οι ίδιοι κυρίαρχοι των εξελίξεων. Εσείς καθίστε να τσακώνετε μεταξύ σας για το ποιος είναι πιο φιλονατοϊκός.